Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού περιμένουμε το Σάββατο, ο οποίος όμως θα βελτιωθεί από το απόγευμα, ενώ η επόμενη εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από παγετό. Το Σάββατο είναι μια πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα συννεφιάσει, θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και στις ορεινότερες περιοχές ασθενείς χιονοπτώσεις. Θα είναι όμως κάτι πρόσκαιρο, δεν θα διατηρηθεί για πολύ και από το απόγευμα ο καιρός θα αρχίσει πάλι να βελτιώνεται. Την Κυριακή θα κάνει αρκετό κρύο με λιακάδα την ημέρα και παγετό τη νύχτα. Τώρα μια πρόχειρη έτσι ματιά για τον καιρό της επόμενης εβδομάδας, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η παγωνιά τη νύχτα, οι βόρειοι άνεμοι που θα συνεχίσουν να πνέουν και οι χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα. Την ημέρα βέβαια το θερμόμετρο δεν θα ανέβει καμία μέρα πάνω από τους 8 με 9 βαθμούς. Ενώ από τα μέσα της εβδομάδας και μετά προβλέπεται και μια πιο έντονη ψυχρή μεταφορά, όπου το θερμόμετρο θα κατέβει αρκετά χαμηλότερα. Τώρα οι άνεμοι διατηρούνται βόρειοι αυτές τις μέρες, δεν είναι ενισχυμένοι μέχρι και τη Δευτέρα, από την Τρίτη και μετά όμως θα ενισχυθούν ξανά. Υπάρχει περίπτωση από εβδομάδα να χιονίσει και τοπικά σε κάποιες περιοχές? Εκτός από το Σάββατο που είπαμε ότι θα χιονίσει στις ορεινές περιοχές περνώντας αυτό το σύστημα, από Τρίτη και μετά φαίνεται ότι πιθανόν να έχει η Μακεδονία κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Είναι όμως λίγο πρόωρο ακόμα να εντοπίσουμε τις περιοχές. Φαίνονται όμως τα φαινόμενα να μην είναι σημαντικά, σαν ποσότητα δηλαδή. Θα μας μείνει όμως το κρύο. Το σίγουρο είναι ότι θα κάνει κρύο και θα έχει αέρα. Ο χειμώνας λοιπόν αποφάσισε να δείξει τα δόντια του και μάλιστα με έντονο και παρατεταμένο τρόπο, αφού οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν λένε να φύγουν από τη χώρα, η οποία δοκιμάζεται από το κρύο και από την αδυναμία προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, γεγονός που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τα καιρικά φαινόμενα.